Τύθηκε στο Βέλγιο, αλλά είναι πια γνωστό ω ο υπτάμενο Ολλανδό. Ο Max Verstappen, αποτελεί φέρο έναν ακράδιδο κεραυνό. Ένα κεραυνό που κανεί δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει. Παρά το γεγονό ότι ξεκίνησε την τελευταία κούρσα του πρωταθλήματο στην αρένα του ΣΠΑ από τη 13η θέση, κατάφερε να αναδυθεί με θεαματικό τρόπο στην επιφάνεια και να αρπάξει τη νίκη από τα δόντια των ανταγωνιστών του. Ο 24χρονο Ολλανδό μετρά τώρα 9 νίκε από τα 14 αγώνε, ενώ η ομάδα του Red Bull Honda κατάφερε χάρη στην υπεροχή της, στο βελγικό Grand Prix να περάσει και τον Πέρε μπροστά από τον Λεκλέρκ στο πρωτάθλημα με τη δεύτερη θέση που του Μεξικανού να το εξασφαλίζει τώρα και τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Η Ferrari έφτασε στο τέρμα τρίτη και ιδρωμένη με τον Κάρλο Σάιντ χωρί να έχει απάντηση από πλευρά απόδοση απέναντι στη Red Bull. Ο Σάρλ Εκκλερκ που ξεκίνησε τον αγώνα του από χαμηλά μαζί με τον Verstappen δεν μπόρεσε να τερματίσει πιο ψηλά από την έκτη θέση, έχοντα μάλιστα αναγκαστεί να κάνει και ένα πρόωρο pit stop αφού μια διαφάνεια που εκτόξευσε από το κράνο του ο Verstappen κόλλησε στον αραγωγό των φρένων τη Ferrari του. Σειρά στη συνέχεια έχει το Ολλανδικό Grand Prix αυτή την Κυριακή στην πίστα τη Ζάντβουρτ, η οποία βολεύει τη Ferrari στα χαρτιά, ωστόσο ο Verstappen που καλείται να δώσει μάχη μπροστά στα μάτια των φανατικών οπαδών του θα έχει τον τελευταίο λόγο.